Κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι είμαστε ακόμα σε κρίσιμες συνθήκες πανδημίας, οι κραυγαλαίες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας παραμένουν. Δεν έχει ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα για άμεση μονιμοποίηση 4.000 εργαζομένων από 100 διαφορετικές ειδικότητες υγειονομικών και διοικητικών, πλην γιατρών, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και κλάδων. Μιλάμε για επιστημονικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό, φαρμακοποιούς, διασώστες, διοικητικούς υπαλλήλους, τεχνικοί οδηγοί, τραυματιοφορείς και πάει λέγοντας. Προσλήφθηκαν από την αρχή του 2017 με το ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με εποπτεία ΑΣΕΠ σε όλο το φάσμα των δομών της δημόσιας υγείας. Πανεπιστημιακά γενικά νοσοκομεία, κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, κέντρα υγείας, ΔΥΠΕ, μονάδες παιδί, περιφερειακά και πολυδύναμα ιατρία, στο Νεοπίστο, στον Οκανά, στο ΚΕΘΕΑ, στο ΕΚΑΒ και αλλού. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δουλεύουν με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ήδη ανελιπώς, εδώ και 4 χρόνια, έχει εγκριθεί ήδη η 4η διαδοχική ετήσια ανανέωση των συμβάσεών τους, χωρίς καμία ημέρα διακοπής, με το πρόγραμμα εργασιακής επανένταξης και πλήρους απασχόλησης του ΑΕΔ με βάση τις δημόσιες προσκλήσεις που έγιναν. Καλύπτουν αυτοί οι άνθρωποι πάγιες και διαρκείς ανάγκες και απασχολούνται σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, στελεχώνοντας επιτυχώς ολόκληρα τμήματα, κλινικές και διευθύνσεις στο δημόσιο τομέα της υγείας. Μέχρι τώρα η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους κρατάτε σε ομοιρία. Αρνείστε να προσλάβετε μόνιμο υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό. Υλοποιείται μια πάγια εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση της οποίας η σχεδιαζόμενη λειτουργία των δημοσίων μονάδων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια προϋποθέτει τη διαιώνιση των ελλείψεων προσωπικού και την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να μονιμοποιηθούν αμέσως και να ενταχθούν στο προσωπικό των μονάδων υγείας που υπηρετούν αυτοί οι 4.000 εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν από το 2017 με το ειδικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ, όπως είπαμε, και την εποπτεία του ΑΕΔ και απασχολούνται στους διάφορους φορείς του δημοσίου τομέα υγείας. Και δεύτερον, ο χρόνος που έχει διανυθεί από την πρόσληψή τους μέχρι τη μονιμοποίησή τους να αναγνωριστεί πλήρως για τα υπηρεσιακά, βαθμολογικά, μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής το υπόμνημα αυτών των 4.000 εργαζομένων που η συντονιστική τους επιτροπή παρέδωσε στο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας τον Δεκέμβρη του 2020 στην συνάντηση την οποία είχαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιτιχάκη, είναι πραγματικά αμέτρητες οι φορές που έχω μιλήσει για το θέμα των 4.000 εργαζομένων που ωφελούνται του προγράμματος του ΟΑΕΔ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη, όπως και οι προθέσεις της κυβέρνησης. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αφενός είναι αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία του συστήματος και αφετέρου και αυτοί, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εργάστηκαν προκειμένου να σταθεί όρθιο το σύστημα και προκειμένου να αναχαιτήσουμε την πανδημία και αυτό το αναγνωρίζουμε. Από την πλευρά μου, να σας θυμίσω, και από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, μόλις 3 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων μας στο Υπουργείο Υγείας, τον Οκτώβριο του 2019 προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Γιατί σας θυμίζω ότι το πρόγραμμα έλυγε. Κληρονομήσαμε αυτή την κατάσταση. Και επειδή χρειαζόμασταν τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτούς, τους ωφελούμενους του προγράμματος του ΟΑΕΔ, παρατείναμε το πρόγραμμα προκειμένου να παραμείνουν στο σύστημα. Σίγουρα αυτές οι παρατάσεις δεν αποτελούν μόνιμες λύσεις. Για τις μόνιμες αυτές λύσεις δουλεύουμε και το έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε. Μόνιμες λύσεις χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και βεβαίως δεν είναι δυνατόν όλες οι ελλείψεις και οι στρεβλώσεις του παρελθόντος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να διορθωθούν. Να ξέρετε όμως, και το έχω πει πολλές φορές, γιατί το έχω πει και στους ίδιους τους εργαζόμενους, δεν πρόκειται να υποσχεθούμε κάτι
τίποτα το οποίο δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε στο ακέραιο. Και αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε ιδιαίτερα συγκρατημένοι. Γιατί είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων αυτή στο σύστημα υγείας. Και είναι γεγονός βεβαίως ότι δεν μπορούμε, μιλάτε εκ του ασφαλούς εσείς βεβαίως, αλλά γνωρίζετε τις διαδικασίες και στο δημόσιο τομέα, δεν μπορούμε να μνημοποιήσουμε από τη μία μέρα στην άλλη το σύνολο των συμβασιούχων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χρειάζεται προγραμματισμός και πλάνο. Και αυτό κάνουμε. Και μάλιστα πρόσφατα, πάλι να σας θυμίσω, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε δέσμευσή του για μνημοποίηση των νοσηλευτών που είχε εξαγγείλει, κράτησε τη δέσμευσή του αυτή και το προσεχές χρονικό διάστημα, αρχές του φθινοπόρου, το Σεπτέμβρη, προχωρούμε στην δημοσίευση δύο προκηρύξεων. 4.000 θέσεων νοσηλευτών, είναι η δέσμευση στην οποία την κάνουμε πράξη, και 910 θέσεων λοιπού προσωπικού, παραϊατρικού και διαφόρων κλάδων και κατηγοριών. Και να θυμίσω και τις 2.500 μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού που σε 2 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει υλοποιήσει. Και να θυμίσω επίσης, να επισημάνω, ότι 4.000 ωφελούμενοι του προγράμματος του ΑΕΔ δεν είναι 4.000, είναι 3.100 και κάτι περίπου, διότι οι υπόλοιποι με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή με άλλες προκηρύξεις έχουν ενταχθεί στο σύστημα υγείας σε μόνιμες θέσεις. Για να ολοκληρώσω, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική μας βούληση είναι ξεκάθαρη. Θέλουμε ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε προσωπικό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εμείς είμαστε που το λέμε πρώτοι, έχει ελλείψεις που έρχονται από το παρελθόν. Και τις ελλείψεις αυτές μπορέσαμε και μέσα στην πανδημία, με το επικουρικό προσωπικό που, να επαναλάβω για μία ακόμη φορά, είχαμε προγραμματίσει 2.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, ξεπεράσαμε τις 10.000 προσλήψεις την περίοδο της πανδημίας. Χρειάζεται προγραμματισμός και συγκεκριμένο πλάνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μόνιμες λύσεις στο σύστημα υγείας. Άρα, εξετάζουμε λύσεις και τρόπους με τους οποίους οι λύσεις αυτές θα δοθούν. Απαιτείται χρόνος και να είστε σίγουροι ότι είμαστε πάνω από το ζήτημα και σε ωραία, καμία κλείστε με αυτό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχω την εντύπωση ότι κάνετε μία προσπάθεια να παραπλανήσετε και ξέρετε η παραπλάνηση είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του λαϊκισμού, το οποίο γνωρίζω ότι δεν σας χαρακτηρίζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν λέτε ότι κληρονομήσαμε αυτή την κατάσταση, ότι οι παρατάσεις δεν αποτελούν μόνιμη λύση και ότι δεν μπορούμε ταυτόχρονα όμως να μονιμοποιήσουμε από τη μια μέρα στην άλλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή έχει 500.000 αντιφάσεις μέσα. Αυτές οι 3 γραμμές είναι γεμάτο αντιφάσεις. Και λέω τώρα, 2 χρόνια είστε στην κυβερνητική εξουσία. Είμαστε σε συνθήκες πολέμου, υγειονομικού πολέμου. Εάν τώρα που είναι αναγκαίο αυτό το προσωπικό, δεν το προσλάβετε σε μόνιμες θέσεις εργασίας, πότε θα το προσλάβετε? Μετά, όταν θα λήξει, που προφανώς δεν λήγουν τα προβλήματα γιατί έχουν συσσωρευτεί πολλά στον τομέα της υγείας. Αλλά αν δεν το κάνετε τώρα και εκφράζετε αυτή την αναλγησία απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας, φανταστείτε τι έχει να γίνει στο μέλλον. Εδώ και 4,5 χρόνια αυτοί οι εργαζόμενοι βιώνουν μια απερίγραπτη κατάσταση. Μια κοροϊδία και από τις δύο κυβερνήσεις. Όχι μόνο από εσάς, όντως το κληρονομήσατε. Αλλά έτσι είναι. Ο ένας παραλαμβάνει καμένη γη από τον άλλον. Αυτό το ζούμε τώρα δεκαετίες ολόκληρες. Αυτοί οι εργαζόμενοι όμως, κύριε Υπουργέ, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, το είπατε και εσείς, ένα τιτάνιο αγώνα, αψηφώντας κινδύνους για την προάσπιση της υγείας του λαού μας. Εκτεθειμένοι σε βιολογικούς, χημικούς, φυσικούς παράγοντες κινδύνου, ρισκάροντας τη ζωή τους, θέτοντας τις οικογένειές τους σε κίνδυνο. Από μόνα τους όλα αυτά, κατά την άποψή μας, αλλά όχι μόνο λόγω αυτών των θεμάτων, αποτελούν, αν θέλετε, τα πιο αξιοκρατικά κριτήρια μονιμοποίησής τους. Είναι όλοι και όλες άκρως απαραίτητοι στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Τι θα πει προσλάβατε 2.500 και το Σεπτέμβριο 4.000 προκηρύξεις. Μπορείτε να μας πείτε πόσοι αποσύρθηκαν από το δημόσιο σύστημα υγείας. Πόσες είναι οι συνταξιοδοτήσεις από το σύστημα υγείας. Πόσες είναι οι πραγματικές ανάγκες στο δημόσιο σύστημα υγείας. Για να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω να δούμε συν πλην τι χρειάζεται. Προφανώς είναι πολύ περισσότεροι. Η πανδημία συνεχίζεται κύριε Υπουργέ και μυρίζει θάνατο. Ακόμα μυρίζει θάνατο. Και μην επαναπάβετε τον ελληνικό λαό ότι φύγαμε από τη φάση της πανδημίας. Και ταυτόχρονα σημαίνει ότι υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα και συσσωρευμένα. Αντί λοιπόν να προχωρήσετε στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών, εσείς επιδίδεστε στο να κλείνετε τρύπες από τη μία και να ανοίγετε περισσότερες από την άλλη. Και το έχετε βρει σκηνή κορδόνι αυτό, με συμβασιούχους, εργολαβίες, επικουρικούς και πάει λέγοντας. Ξεπερνούν 30.000 οι κενές οργανικές θέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Με βάση τα οργανογράμματα, τα μη επικαιροποιημένα, γιατί όπως σας είπα, αν τα επικαιροποιήσουμε, θα δείτε ότι οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Έτσι. Άρα λοιπόν, σταματήστε να αναστατώνετε μια ολόκληρη κοινωνία. Τον οικογενειακό προσωπικό προγραμματισμό όλων αυτών των ανθρώπων, όλων αυτών των εργαζομένων. Και μάλιστα είναι θράσος όλο αυτό το πακέτο των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων να το ονομάζεται βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι πάρα πολύ. Βέλτιστες πρακτικές αυτές εδώ. Σας καλούμε λοιπόν να σταματήσετε επίσης να επικαλείστε την αντισυνταγματικότητα. Δεν το είπατε εδώ, αλλά είναι η μόνιμη εποδός της κυβέρνησης και της δικής σας και της προηγούμενης. Το θέμα της αντισυνταγματικότητας. Ότι είναι αντισυνταγματικό η μονιμοποίησή τους. Είναι κάτι το αντισυνταγματικό. Πώς? Δεν το είπατε τώρα εσείς, αλλά είναι μία μόνιμη επιχειρηματολογία από την πλευρά της κυβέρνησης. Είμαι πολύ σαφής αυτό που είπα. Κλείστε κύριε Συντυχάκη. Δεν σας χρέωσα στην τοποθέτησή σας τώρα αυτό. Όχι, το λέτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν σας κάναμε πρόταση στην συνταγματική αναθεώρηση, έτσι ώστε να αλλάξει το άρθρο 103, να απαλληφθεί μάλλον από το άρθρο 103 το θέμα της απαγόρευσης της μονιμοποίησης και της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, δεν το δεχτήκατε ούτε εσείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το Κίνημα Αλλαγής, κανένα άλλο κόμμα. Και πάλι λοιπόν, εμείς επιμένουμε, ελάτε, δώστε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν. Ωραία, το καλύτερό τους σε αυτό. Έτσι, εμείς θα δώσουμε την ζωή, πώς να σου το πω, τον καλύτερό μας σε αυτό στον αγώνα, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να δικαιωθούν. Καταθέτω στα πρακτικά επίσης την τροπολογία που είχαμε καταθέσει τον Δεκέμβρη του 2020 για την ανεξαρτητοποίηση αυτών των εργαζομένων και δεσμευόμαστε ότι θα την επανακαταθέσουμε.